Να σου πω ότι απολύθηκε από τη δουλειά του διότι ήταν άπειρος. Αλήθεια? Ναι, από το ΡΙΚ. Ημικρατικός οργανισμός. Απολύθηκε από το ΡΙΚ διότι δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του που ήταν στο αρχείο του ΡΙΚ. Και η απάντηση, αν θέλεις, όταν ρώτησα, είναι απάνθρωπο αυτό που κάνετε. Βέβαια είναι απάνθρωπο. Ήταν ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε κάποιον να κάθεται. Και τους είπα ότι κοιτάξτε, αυτό το πράγμα που έτυχε στον αδερφό μου μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Μπορεί σήμερα να είμαι εγώ, αύριο να είσαι εσύ, δες το με, αν θέλεις, με ανθρώπινο μάτι. Υπάρχουν κανόνες και νόμοι και δεν μπορούμε, είναι δεμένα τα χέρια μας. Έφτασα σε σημείο να πω, μπορείτε να το βάλετε να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έκανε, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή τη φάση, όταν του πεις φεύγεις από το γραφείο, από τη δουλειά, το σκοτώνεις ψυχολογικά. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι ο κατήφορος για την υγεία του αδερφού μου, ο, αν θέλεις, ο μεγάλος κατήφορος, ήρθε μετά την απόλυση του από το ΡΙΚ.